Είμαι ο Δημήτρης Πετρόπουλος από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Νέας Μύρνης www.nstv.gr. Βρισκόμαστε στο 5ο Γυμνάσιο Νέας Μύρνης, στο γραφείο της Διευθύντριας, κυρίας Δήμητρας Μαρκουλάκη. Στην παρέα μας επίσης είναι ο κύριος Σπύρος Βάθης, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και ένας νεαρός φίλος, φιλοξενείται στην παρέα μας, είναι ο πρόεδρος του 15 μελού Συμβουλίου, ο Σπύρος Κρεμίδας. Σκοπός της συνέντευξής μας είναι να αναδείξουμε τις δραστηριότητες του σχολείου, να αναδείξουμε τις δραστηριότητες των παιδιών και μέσα από αυτή την ανάδειξη να προβληθούν και θέματα τα οποία το σχολείο θέλει να προβάλλει για να μπορέσουν να βελτιωθούν, για να βελτιωθεί και ολόκληρη η δραστηριότητα του 5ου Γυμνασίου. Κυρία Μαρκουλάκη, γεια σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, ευχαριστώ για την αποδοχή σας. Να είστε καλά, τιμή μας. Να πούμε καταρχήν ότι σε μερικές μέρες ξεκινάει 28 Οκτωβρίου και θεωρώ ότι το σχολείο μας θα παρελάσει. Προετοιμάζεται, ήδη κάνει προετοιμασία παρέλασης με πολλά παράπονα από τους γείτονες για το θόρυβο που δημιουργούμε, αλλά τι να κάνουμε, αναγκαίο κακό. Ναι, πανέτοιμοι είμαστε. Με το καλό λοιπόν να έχουμε μια καλή εθνική επέτειο και τα παιδιά να ευχαριστηθούν την παρέλαση και να ευχαριστηθούν και οι γονείς που θα τα παρακολουθήσουν. Να πούμε ότι η γνωριμία μας έγινε πριν από αρκετούς μήνες, όταν πέρσι το καλοκαίρι κάνατε μια υπέροχη τελετή αποφύτησης, η οποία συνδυάστηκε και με τα εγγένεια μιας υπέροχης έκθεσης, στην οποία συμμετείχε ενεργότατα μια καθηγήτρια και ιδίως τα παιδιά. Έκτοτε λοιπόν θα σας πω ότι δημοσιογραφικά παρακολουθήσαμε το συγκεκριμένο σχολείο, καλοπροαίρετα πάντοτε, και θεωρήσαμε ότι πρέπει να έχει μια μεγαλύτερη φωνή στην πόλη της Νέας Μύρνης. Αυτός λοιπόν είναι και ο σκοπός μας. Ας πούμε λοιπόν λίγα πράγματα καταρχήν για τις δραστηριότητες του σχολείου. Πέραν λοιπόν της κλασικής διδασκαλίας, που αλλού απλωνόμαστε. Καταρχήν είναι ένα σχολείο που εμείς θέλουμε να έχει ένα στίγμα, όχι διαφορετικό, ένα στίγμα αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να έχει κάθε σχολείο. Δηλαδή να είναι ανοιχτό σχολείο. Ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία, να είναι ένα νέο σχολείο. Αυτό το προσπαθούμε, όπως είπατε κι εσείς, πέρα από τα μαθήματα, να κάνουμε διάφορα προγράμματα και διάφορες εκδηλώσεις, στις οποίες κυρίως τα παιδιά, με τη συμμετοχή τους και με τη δημιουργικότητά τους, θα δώσουν όλη αυτή την εικόνα που ήδη έχετε δει και είπατε από πέρυσι και ελπίζουμε ότι θα το συνεχίζουμε με κύριο σκοπό την προβολή της συνεργασίας, της ομαδικότητας, της δημιουργίας των παιδιών μας για να καμαρώνουμε όλοι μαζί. Και εμείς και τα παιδιά και οι γονείς. Και η κοινωνία μας βέβαια. Οπότε αντιλαμβάνομαι πριν κάνω την αντίστοιχη ερώτηση στον κύριο Βάθη, τον πρόεδρο των του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ότι η συνεργασία σας με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στο δημιουργικό κομμάτι αλλά και στο εκτελεστικό παραγωγικό κομμάτι πρέπει να είναι τουλάχιστον πολύ καλή. Κοιτάξτε, εγώ έχω την τύχη να έρθω σε αυτό το σχολείο εδώ και 3 χρόνια και έχω την τύχη, επαναλαμβάνω, να συνεργάζομαι με έναν εξαιρετικό Σύλλογο Γονέων και όχι τόσο Σύλλογο Γονέων, γιατί βέβαια ο Σύλλογος είναι όλοι οι γονείς, με ένα εξαιρετικό Προεδρείο. Ο κύριος Βάθης, σαν πρόεδρος, και τα άλλα μέλη του Προεδρείου είναι όχι απλό συνεργάσιμα, είναι αρρωγή στο έργο μας με όλες τους τις δυνάμεις. Έχουν βοηθήσει ακόμα και σε πρακτικά πράγματα, δηλαδή οι άνθρωποι έρχονται και βοηθούν κάνοντας ακόμα και χειρονακτικές εργασίες. Πόσο μάλλον το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή ό,τι χρειαστώ, ό,τι χρειαστεί το σχολείο, ό,τι συμβεί στα παιδιά, είναι το δεξί χέρι του Συλλόγου και μου της ιδίας δηλαδή ο Σύλλογος, έτσι. Οπότε κύριε Βάθη, εσείς στην ίδια ερώτηση φαντάζομαι θα απαντήσετε με την ίδια θετική προσέγγιση. Το σχολείο για να λειτουργεί, οι πυλώνες είναι οι καθηγητές, είναι οι γονείς. Εμείς όσο μπορούμε προσφέρουμε τη βοήθειά μας στο ό,τι μας ζητήσει το σχολείο. Στο κάτω-κάτω τα παιδιά μας ζουνε ξύπνια στο σχολείο τη μισή του ζωή. Είναι το δεύτερο σπίτι τους. Όσο μπορούμε, προσφέρουμε όσο χρόνο διαθέτουμε να γίνει κάτι καλύτερο στο σχολείο, στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουν τα παιδιά και στη συνεργασία με τους καθηγητές, ό,τι μπορούμε. Οπότε λοιπόν για να το μαζέψω λίγο αυτό το θέμα, προσφέρεται από χειρονακτική εργασία μέχρι και οικονομική συνεισφορά. Όλη την γκάμα των προϊόντων. Οικονομική συνεισφορά σίγουρα,
όσοι γονείς, και δυστυχώς αυτό είναι ένα παράπονο πάντα των συλλόγων, ότι στα γυμνάσια και ακόμα περισσότερο στα λύκεια, οι γονείς είναι μακριά. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι κοντά μας. Βγάζουμε το έργο που προσπαθούμε. Βέβαια, ευχάριστο θα ήταν για όλους μας να ήταν περισσότεροι αυτοί οι γονείς να βοηθάνε και για το καλό του αποτελέσματος που προσπαθούμε, αλλά και για τα παιδιά να καταλαβαίνουν ότι είναι ένας χώρος δικός τους. Οπότε βλέπω λίγο παραπονάκια προς ένα κομμάτι των γονέων οι οποίοι απέχουν, είτε φυσικά είτε ψυχικά, ας το πούμε έτσι. Ενώ στα δημοτικά οι γονείς είναι πιο κοντά στα παιδιά, στα γυμνάσια ίσως και τα ίδια τα παιδιά, ειδικά βλέπουμε στα πρωτάκια, αισθάνονται κάπως διαφορετικά ότι πήγαν στο μεγάλο σχολείο και απαιτούν, ας το πούμε έτσι, από τους γονείς, μακριά από το σχολείο, ούτε στο τετράγωνο το οικοδομικό να βρίσκονται. Πάντως και οι γονείς νομίζουν ότι μεγάλωσαν τα παιδιά τους, νομίζουν πως έγιναν ανεξάρτητα και δεν χρειάζονται να προσφέρουν κάποια βοήθεια στον χώρο του σχολείου. Μεγάλο λάθος, γιατί η παιδεία βασίζεται και στους γονείς. Πολύ σωστό είναι αυτό. Κυρία Μαρκουλάκη, ας πάμε λίγο στην καθημερινότητα του σχολείου. Και ας πάμε και λίγο στην επικαιρότητα. Επικαιρότητα δεν θα θεωρήσω ούτε τη σημερινή μέρα ούτε το σημερινό μήνα. Θα θεωρήσω τα τουλάχιστον 2-3 τελευταία χρόνια που όλη η οικονομία, άρα αντίστοιχα και η παιδεία, άρα αντίστοιχα και η Νέα Σμύρνη, αντίστοιχα και το συγκεκριμένο σχολείο, λοιπόν το 5ο γυμνάσιο, έχει προβλήματα. Και έχει προβλήματα τα οποία δεν οφείλονται ούτε στην δική σας δουλειά, ούτε στο έργο των καθηγητών, ούτε στη συνεισφορά του Συλλόγου Γονέων. Έχουμε κάποια θέματα λοιπόν τα οποία σίγουρα θα σας επηρεάζουν. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι τι συμβαίνει με τους σχολικούς φύλακες. Πώς σας έχει επηρεάσει αυτή η κεντρική απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθούν. Ναι, μας έχει επηρεάσει αρνητικά. Να σας πω ότι καταρχήν συναισθηματικά, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Δηλαδή εμείς εδώ είχαμε μια εξαιρετική κυρία, την κυρία Χρυσούλα, η οποία όταν παρέλαβα το σχολείο υπήρχε εδώ πολλά χρόνια πριν και η οποία ήταν η ψυχή του σχολείου όταν οι άνθρωποι του σχολείου δεν ήταν εδώ. Μέχρι τις 10 η ώρα φύλαγε, κυκλοφορούσε γύρω-γύρω, φρόντιζε τα φυτά, δεν άφηνε εξωσχολικούς να μπουν μέσα, άφηνε παιδιά μικρά γιατί το σχολείο είπαμε είναι ανοιχτό να έρθουν να παίξουν. Φρόντιζε γενικά, δηλαδή όλο το κτίριο και φρόντιζε και τα παιδάκια που έπαιζαν. Τώρα, χωρίς τη φύλακα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα έλλειμμα σε αυτά όλα τα πράγματα. Το σχολείο κλείνει, έλεγχος δεν υπάρχει. Ξέρω ότι πηδούν από τα κάγκελα και μπαίνουν μέσα για να παίξουν παιδιά μικρά, αλλά και διάφοροι εξωσχολικοί. Αν σας πω ότι σε μέρη που είναι τυφλά, δεν φαίνονται απ' έξω το βράδυ και τις νυχτερινές ώρες, βρίσκουμε τσιγάρα, βρίσκουμε τέλος πάντων κουτιά μπύρας, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Πάντως, αυτό είναι ένα πρόβλημα στα σχολεία. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί. Όταν ο Δήμος δηλώνει αδυναμία να πληρώσει, δεν ξέρω. Καλό θα ήταν, τουλάχιστον σε ένα τέτοιο μεγάλο χώρο όπως είναι το δικό μας, με τα όμορα σχολεία, να υπήρχαν, είναι δηλαδή 4 σχολεία, 2 γυμνάσια, 2 λύκεια και 2 ΕΠΑΛ, το τεχνικό λύκειο. Θα έπρεπε τουλάχιστον 2 φύλακες να υπάρχουν. Υποψιάζεστε ότι τελικά κατευθυνόμαστε προς ιδιωτική σχολική φύλαξη? Όλα περνάνε από το μυαλό μας. Όλα περνάνε από το μυαλό μας μέχρι που φανταζόμαστε και εμείς οι διευθυντές. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν οι γονείς, να συνεισφέρουν ώστε να υπάρχει μια ιδιωτική φύλαξη, όπως είπατε, η οποία θα είναι και τις νυχτερινές ώρες ακόμη, να είναι δηλαδή ακόμα καλύτερα. Αλλά είναι ατυχές το γεγονός ότι μια γυναίκα η οποία, σας λέω, όταν δείτε τα φυτά, όλα αυτή η ομορφιά που υπάρχει είναι από προσωπική τη δική της φροντίδα. Πώς να το κάνουμε? Οι γονείς τι λένε για το συγκεκριμένο θέμα? Σίγουρα η ασφάλεια των παιδιών τις απογευματινές ώρες, και βλέπουμε πάντα στα προάβλια των σχολείων πολλά παιδάκια θα έρθουν, θα παίξουν μπάσκετ. Μπορεί να γίνει κάποιος τραυματισμός. Ο άνθρωπος αυτός που ήταν εδώ πέρα ήταν ο πρώτος που θα ειδοποιούσε κάποιο φορέα, κάποιο ασθενοφόρο να έρθει να βοηθήσει, να προσφέρει τη βοήθειά του. Και μπορώ από εκεί και πέρα, όταν υπάρχουν τα επιδόματα ανεργίας, παίρνει κάποιος 400 ευρώ επίδομα ανεργίας. Δεν θα μπορούσε να δώσουν άλλα 100, άλλα 200 ευρώ, ένα μισθό δηλαδή 600 ευρώ για έναν άνθρωπο να μπορεί να προσφέρει αυτή τη βοήθεια στο σχολείο? Αυτό που είπε και η κυρία Μαρκουλάκη, σε αυτή την αυλή υπάρχουν
4 σχολεία και 2 τα επαλέξει. Θα μπορούσε ένας, 2 φύλακες να φυλάνε αυτό το χώρο με ένα πολύ μικρή επιβάρηση στην οικονομική κατάσταση. Εντάξει, είναι δυσκολίες που υπάρχουν οικονομικές, αλλά μόνο 200 ευρώ παραπάνω, αν έδινε η τσέπη του Υπουργείου Οικονομικών, θα λύναμε κάποια προβλήματα σε αυτούς τους χώρους. Φυσικά, επί όσα σχολεία είναι στην Ελλάδα αντίστοιχα, δεν είναι 200 τα ευρώ, είναι 200 επί τον αριθμό των σχολείων. Είναι με κονδύλιμα αρκετά μηδενικά. Αντιλαμβάνομαι ότι η προσφορά η οποία υπήρχε το φυλάκο πιστεύω ότι ήταν πολύ περισσότερη από αυτή την οικονομία που πάμε να κάνουμε. Σπύρο, εσύ που είσαι μέσα στο σχολείο και είσαι μαθητής, βλέπεις παιδιά να μπαίνουν απ' έξω, εξωσχολικοί, βλέπεις τσιγάρα, βλέπεις μπουκάλια, βλέπεις δηλαδή ένα κατωσούρα. Κοιτάξτε, εννοείται πως έχω ακούσει και έχω δει πολλά παιδιά να έχουν μπει μέσα στο σχολείο και ειδικά εξωσχολικές ώρες που δεν γίνει το μάθημα. Έχουμε βρει τσιγάρα, έχουμε βρει μπύρες όπως είπε η κυρία Μαρκουλάκη, αλλά ευτυχώς ζημιές στο σχολείο δεν έχουν γίνει ποτέ. Θα το είχαμε παρατηρήσει και εμείς οι ίδιοι. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι, μόνο το ότι μπαίνω εξωσχολική και εννοείται αυτό είναι κακό για το σχολείο κιόλας. Το ότι τι μπορεί άλλο μπορεί κάποιος να βρει μέσα στο σχολείο εννοείται. Αυτό, κοιτάξτε. Μεταξύ σας με τους εξωσχολικούς, όταν βρίσκονται τα παιδιά του σχολείου με τους εξωσχολικούς, υπάρχουν προβλήματα ή δεν ενοχλεί κανένας κανέναν και είμαστε μια παρέα? Δεν ενοχλεί κανένας κανέναν, εννοείται. Είμαστε μια παρέα. Τα περισσότερα παιδιά τα ξέρουμε και από τα άλλα σχολεία. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και αν ποτέ υπάρξει, εντάξει, παιδιά είμαστε και σίγουρα θα υπάρξουν κάποια προβλήματα, είναι η ηλικία γενικότερα αυτή, τα λύνουμε εμείς. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω δηλαδή. Μάλιστα. Κύριε Μαρκουλάκη, πιστεύω σε εσάς. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο με την καθημερινότητα. Εδώ είδα ένα πολύ ωραίο κηλικείο. Ναι. Το οποίο θέλω να μου πείτε υγειονομικά, πέραν από το οπτικά, αν είναι ωραίο ή όχι. Υγειονομικά θα βρίσκεται σε κάποιο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Ναι. Τα παιδιά τρώνε από εκεί. Πώς υφίσταται αυτό το κηλικείο? Ο υπεύθυνος του κηλικείου είναι καινούριος από φέτος. Μπορώ να πω ότι είναι ακόμα ίσως και πιο θετικά τα πράγματα από ό,τι τα περιμέναμε. Οι τιμές έχουν πέσει. Κινείται δηλαδή ο άνθρωπος βάσει των τιμών του Υπουργείου. Είναι ιδιώτες πάντως, έτσι? Πάντα είναι ιδιώτες. Επιλέγονται μετά από προκήρυξη που κάνει ο Δήμος και εμείς σαν Επιτροπή τους επιλέγουμε. Έχει καλά πράγματα, τα έχουμε δοκιμάσει τουλάχιστον στην αρχή όλοι μας. Και τα παιδιά, από ό,τι ξέρω, θα μας πει και ο Σπύρος, είναι ευχαριστημένα. Οι τιμές είναι καλές, δηλαδή είναι χαμηλές τιμές. Να σας ρωτήσω αν έχετε παρατηρήσει ή αν έχετε ενημερωθεί για μείωση της επισκεψιμότητας των παιδιών στο κηλικείο λόγω και της κρίσης που περνάμε τα 4-5 τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, η δική μας η περιοχή έτσι, και γενικότερα η Νέα Σμύρνη δεν είναι και το κατάλληλο δείγμα, ας πούμε, για να κάνουμε παρατηρήσεις τέτοιου είδους. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πράγματι κάποια παιδιά, λίγα θεωρώ, είναι αυτά τα οποία φέρνουν πια φαγητό από το σπίτι. Αυτό να σας πω πέρα και από την κρίση, ίσως είναι και πιο υγιές και πιο σωστό για τα παιδάκια. Καλό ήταν πάντα. Καλό θα ήταν πάντα να το κάνουν αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, επειδή από την αρχή τέλος πάντων της άσχημης αυτής κατάστασης, μόνο ένας γονέας με είχε πλησιάσει πρόπερση, μου είχε πει ότι κάτι συμβαίνει στο σπίτι, αλλά το παιδί του ήδη έχει φύγει, έχει πάει σε άλλο σχολείο από εκείνη τη χρονιά. Μάλιστα. Να ακούσουμε το κουδούνι καταρχήν. Ναι, και κάποια στιγμή διάλειμμα. Θα πάρουμε και τα μαζεμένα τα παιδιά στο ρεπορτάζ μας. Να πάμε λίγο στο θέμα των καθηγητών. Ναι. Οι καθηγητές είναι ο ακρομονίος λίθος της εκπαίδευσης. Αντιλαμβάνομαι ότι τέτοια περίοδο και καθηγητές θα είναι λιγότεροι και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα κάποιες ώρες ή και κάποια μαθήματα ίσως να μην έχουν ξεκινήσει. Πού βρισκόμαστε στο 5ο γυμνάσιο σε αυτό το πρόβλημα και πώς προσπαθείτε να το αντιμετωπίσετε? Ναι, να αρχίσω από το τέλος. Οι προσπάθειες είναι καθημερινές. Είμαι σε επαφή με τη διεύθυνση και με το ΠΙΣΔΕ που κάνει τις αναθέσεις. Όντως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι φτάνει 28 Οκτωβρίου και έχουμε ακόμα έλλειμμα φυσικού, βιολόγου και μας λείπουν και 3 ώρες καθηγητού καλλιτεχνικών. Ελπίζουμε ότι αυτήν την εβδομάδα θα κλείσει το θέμα, γιατί έχουμε και άλλο πρόβλημα. Πρέπει να φτιάξουμε και σταθερό πρόγραμμα και να ορίσουμε και τη σταθερή μέρα για να έρχονται οι γονείς, ειδικά από τα πρωτάκια. Οι γονείς θέλουν να μάθουν τι γίνεται, πώς πάει το παιδί, ξέρετε. Ορίζουμε και μία μέρα συγκεκριμένη που έρχονται οι γονείς και γνωρίζουν τους καθηγητές και τους ρωτάνε. Το ένα φέρνει το άλλο. Επομένως, περιμένουμε αυτή τη βδομάδα
να κλείσει. Έχουμε ακόμα έλλειμμα καθηγητών δηλαδή. Άρα πρακτικά έχετε κάνει τη διαδικασία, έχετε ζητήσει τους ανθρώπους. Καθημερινά. Αυτή η διαδικασία είναι μεταξύ εσάς και του Δήμου. Όχι του Δήμου, του Υπουργείου. Δηλαδή της τέταρτης διεύθυνσης Αθήνας. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εγώ να ευχηθώ με το καλό γιατί το να χάνετε παραγωγικές ώρες. Ειδικά σε παιδιά τα οποία μεγαλώνουν και αρχίζουν να έχουν μια κατεύθυνση πια. Είναι 1,5 μήνα πια, ας πούμε, κλείνει που τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου, να σας πω, και της τρίτης δεν έχουν κάνει βιολογία. Θα αναπληρωθούν αυτές οι ώρες ή απλά θα συμπιεστούν. Κοιτάξτε τώρα, να αναπληρωθούν, πώς να αναπληρωθούν. Εγώ αυτό που έχω πει σε μια κυρία που έχει έρθει για το μισό ωράριο βιολογίας είναι να ξεκινήσει κανονικά. Γιατί δεν μπορεί, αν πιέσει το πρόγραμμα και τα ξεκινήσει τα παιδιά βιαστικά και πολύ δεν καλό. Και προς το τέλος πηγαίνοντας, να δούμε, να κάνει κάποια αναπλήρωση για κάποια θέματα που θεωρεί πιο σημαντικά, να τα κάνει με επιπλέον ώρες. Θα δούμε. Μάλιστα. Λόγω, εσύ, πώς το βλέπεις αυτό το πρόβλημα? Δυστυχώς έχουν περάσει 2 μήνες. Δεν πρέπει να βλέπουμε τη ημερομηνία που ξεκίνησαν τα σχολεία. Αυτές οι προετοιμασίες του Υπουργείου για την αναπλήρωση των θέσεων ξεκινάνε από τα μέσα Αυγούστου. Αυτό το φαινόμενο υπάρχει σε όλη την εκπαίδευση, και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, στα γυμνάσια και στα λύπια. Επειδή είμαι μέλος και της Ένωσης Γονέων Νέας Δήμης, έχουμε απευθυνθεί στην διεύθυνση, οι οποίοι είπαν, κάνουμε και εμείς έγγραφα, τα πηγαίνουμε παραπάνω. Φτάσαμε στον Υφυπουργό Παιδείας, ο οποίος δήλωσε ότι ναι, έχουμε πάρει μόλις τώρα είδηση το πρόβλημα, αλίμον δηλαδή μετά από 2 μήνες, να πήραν είδηση ότι λείπουν καθηγητές από τις θέσεις και το ανέλαβε προσωπικά ο Υπουργός και ψάχνει να βρει λύση. Έχουμε φτάσει 28 Οκτωβρίου και ακόμα δυστυχώς λείπουν μαθήματα. Άρα έχετε κάνει και την. Και ενέργειες, αλλά δυστυχώς αισθανόμαστε σαν να χτυπάμε του κουφού την πόρτα. Μάλιστα. Που έπρεπε αυτά αυτονόητα να είχαν λυθεί και τα παιδιά με το πρώτο κουδούνι να βρουν τις αίθουσές τους, τους καθηγητές τους και να ξεκινήσουν τη διδασκαλία. Στα πρωτοβάθμια, για να πάμε βέβαια σε έναν άλλο χώρο, δεν υπάρχουν ώρες δασκάλων για να κάνουν τα ολοήμερα. Οι γονείς παίρνουν τα παιδιά τους, ξέρω καθηγητές στη δευτεροβάθμια, παίρνουν το παιδάκι τους που πάει στο δημοτικό, την ώρα που σχολάει στις 1 η ώρα, την να το αφήσει το ολοήμερο, το φέρνει μαζί στο σχολείο. Δηλαδή πράγματα τα οποία. Υπάρχει λοιπόν όχι σε αυτό το σχολείο. Σε αυτό όχι, ναι. Ξέρω, άλλα σχολεία που υπάρχουν αυτά. Υπάρχει πάρα. Λοιπόν μια ανακατοσούρα, θα το λέγαμε, στην παιδεία και υπάρχει μια ανακατοσούρα η οποία όλοι μας πιστεύουμε ότι τελικά θα καταλήξει κάπου σύντομα και θα αναπληρωθούν τα μίνιμουμ κενά για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά για την εποχή, το τονίζω, σωστά το εκπαιδευτικό σύστημα. Νεαρέση, πώς βλέπεις κάποια μαθήματα που δεν έχουν γίνει, ίσως θα πρέπει να διαβάσετε περισσότερο, να πιεστείτε? Εννοείται ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και γιατί στο τέλος δεν θα πρέπει να πιεστούμε, η ύλη θα συμπιεστεί, θα μας πιέσουν μια κοντότερα πολλά μαζί. Το ότι δεν υπάρχουν δάσκαλοι είναι ένα πρόβλημα το οποίο, όπως είπε και η Μαρκλέκ, έχει πλήξει το σχολείο. Εντάξει, πολλοί μαθητές τώρα όπως εμείς μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτό είναι καλό γιατί θα έχουμε κενό και θα έχουμε μάθημα. Εντάξει, είναι όλοι και εγώ το σκέφτομαι ακόμα. Αλλά μετά, όταν έχουν το καιρό στις εξετάσεις που θα τα συμπιεστούν όλα, καταλαβαίνουμε και εμείς το πόσο σοβαρό είναι αυτό. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι. Βασιζόμαστε λίγο το γονέο και εσύ, η διευθύντρια, για να βρει μια λύση. Και ελπίζουμε κι εμείς. Άρα λοιπόν το συζητάτε μεταξύ σας. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, πότε θα έρθει ο τάδε? Θα μας πέσει το βιβλίο στο κεφάλι μαζεμένο. Εννοείται. Γιατί μετά εμείς νομίζω ότι θα διαβάσουμε κιόλας και θα δυσκολευτούμε ιδιαίτερα. Εντάξει, όσο και να είναι, όταν ξέρει ότι λείπει ένα μάθημα, είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Ξέρετε, θες να μάθεις κιόλας και εμείς που είμαστε Δευτέρα, χημεία και φυσική, δηλαδή δεν είχαμε κάνει ποτέ. Θέλαμε να δούμε πώς το μάθημα. Ευτυχώς τώρα έχει έρθει φυσικός και χημικός, αλλά για ένα διάστημα στην αρχή δεν είχαμε. Αλλά εντάξει, όπως είπα και πριν, είναι η περισσότερη πάνω σκαλό αυτό, γιατί έχουμε κενό ή κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα κατά τη γνώμη μου. Πες μου λίγο, η σχέση σας με τους καθηγητές εκτός αίθουσας. Είναι ανθρώπινη, νιώθεις ότι οι καθηγητές είναι τουλάχιστον καλοί γνωστοί σας για να μην πω φίλοι σας? Κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι η προσωπικότητα που δείχνει κάθε καθηγητής με σχολείο με αυτό το οποίο θα δείξει δεν έχει καμία σχέση. Μέσα εννοείται πως θα έπρεπε να είναι αυστηροί τις περισσότερες φορές, γιατί πρέπει να επιβληθούν εννοείται. Αλλά έξω από το σχολείο είναι φίλοι μας, μπορώ να πω, μιλάμε κανονικά. Υπάρχει ο αμοιβαίος σεβασμός εννοείται και μέσα και έξω από το σχολείο, και ειδικά μέσα στο σχολείο. Αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Δηλαδή,
ένας δάσκαλος μπορεί να πρέπει να είναι αυστηρός, να πρέπει να επιβληθεί, να παραδείξει και το κακό του πρόσωπο, αλλά στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και πιστεύω και σε όλα τα σχολεία της Νέας Σμύρνης, οι περισσότεροι έξω από το σχολείο είναι πολύ καλοί άνθρωποι και το έχω παρατηρήσει και πολλές φορές κιόλας. Οπότε είστε ευχαριστημένοι και από τον εκπαιδευτικό και από τον άνθρωπο. Εννοείται, εννοείται. Και ειδικά και από τους ανθρώπους του συγκεκριμένου. Κύριε Μαγκουλάκη, τα παιδιά παρατηρούν και τα θετικά, παρατηρούν και τα αρνητικά, παρατηρούν με τα δικά τους μάτια, με άλλο λόγο, αλλά βλέπω ότι τα βλέπουν, τα προσέχουν και τα λένε όλα. Αυτό σημαίνει ότι η γενιά σήμερα μπορεί να μιλάει σε ό,τι είναι διαφορετική γλώσσα από εμάς, αλλά τα points, δηλαδή αυτά που παρατηρεί, είναι τα ίδια με αυτά που μου είπατε και εσείς. Άρα λοιπόν υπάρχει επικοινωνία. Και υπάρχει καλή επικοινωνία. Υπάρχει επικοινωνία η οποία ερμηνεύεται από εμάς όλους έτσι, από άλλους μπορεί να ερμηνευτεί ως όχι αρνητική, ότι έχει και αρνητικές πλευρές. Δηλαδή, ας πούμε, παιδιά τα οποία έχουν παραβατικές συμπεριφορές, γιατί και εμείς έχουμε τέτοια παιδιά, θα δώσουν μια άλλη ερμηνεία σε κάποια πράγματα, σε μια αυστηρότητα. Παιδιά τα οποία δεν έχουν λόγο να φοβηθούν ή να είναι καταγγελτικά, συμπεριφέρονται όπως ο Σπύρος. Το θέμα είναι ότι η πλειοψηφία των μαθητών είναι συνεργάσιμα παιδάκια εδώ. Είναι παιδάκια τα οποία ακόμα και η παραβατική συμπεριφορά είναι μέσα στα πλαίσια ενός σχολείου. Έφηβοι είναι. Έτσι, εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε αυτό που είπε. Πρέπει να είμαστε αυστηροί μες στο σχολείο, εκπαιδευτικώς αυστηροί δηλαδή. Έτσι δεν θα γίνουμε τύρανοι. Και πρέπει να κοιτάμε το δάσος και όχι το δέντρο. Δηλαδή, όταν ένα παιδάκι κάνει κάτι, σημασία έχει η ατιμωρησία να μην υπάρχει. Για να δούμε τα υπόλοιπα. Τώρα, εμείς έχουμε εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε και παιδαγωγικά εργαλεία, ξεκινώντας από την επίπληξη, από ένα ποινολόγιο, εσωτερικά πράγματα. Εκεί ακριβώς εγώ έχω να κάνω την παρατήρηση ότι εκεί δεν θα έπρεπε να αναμειγνύονται οι γονείς, οι οποίοι μέσα από την αγάπη τους για τα παιδιά τους και μέσα από την αγωνία τους ότι μπορεί το παιδί τους να κακοπάθει στο σχολείο. Πολλές φορές παρεμβαίνουν λαθεμένα κατά τη γνώμη μου, γιατί η Φέρη πήρε ένα παιδάκι, πέταξε ένα χαρτί και εμείς το μαλώσαμε, παρεμβαίνει ο γονέας. Είναι λάθος αυτό. Παρεμβαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ναι, είναι λάθος. Είναι με τα σχολικά θέματα αυτά. Δεν θα ενοχλούμε τους γονείς εμείς τώρα για πραγματάκια τα οποία είναι πραγματικά τίποτα. Εφηβικές ανησυχίες και αταξίες. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Πρόσφατα είχαμε καταλήψεις πανελλαδικά. Ναι. Θυμάμαι, μιλώντας τηλεφωνικά, μου είπατε ότι εσείς δεν έχετε τέτοια προβλήματα. Έγινε μια προσπάθεια. Θα σας πει και ο Νεαρός. Θα τον ρωτήσω. Έγινε μια προσπάθεια. Η κατάληψη κράτησε ακριβώς μισή ώρα. Από τις 8 και 10 μέχρι τις 8.30, 20 λεπτά, μέχρι να κόψουμε την αλυσίδα. Η κατάληψη έγινε, δηλαδή προσπαθούν να το περάσουν σαν έτσι, εθιμικό δίκαιο, ας πούμε έτσι. Και αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να μαζευτούμε στον θέατρο και να συζητήσουμε για το θέμα. Το έχουμε αφήσει να καταλαγιάσει. Οι μαθητές οι οποίοι έκαναν την κατάληψη δεν ήταν και τα αστέρια του σχολείου, ενώ μαθησιακά, γιατί τα παιδιά όλα καλά είναι. Μαθησιακά δεν ήταν. Όπως είπε και ο νεαρός, οι υπόλοιποι θα ευχαριστηθούν πάρα πολύ να χάσουν μια μέρα μάθημα. Δεν είναι όμως έτσι. Όταν τα άλλα σχολεία, τα καλά σχολεία, τα ακριβά ιδιωτικά σχολεία, τα σχολεία των αστών έχουν εκπαίδευση καθημερινή, σκληρή και εντατική, δεν κάνει το δημόσιο σχολείο να υπολείπεται και να βγάζει παιδιά με λιγότερες γνώσεις. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν όμως τα παιδιά ακόμα. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο πρόεδρος του 15 μελούς. Μισή ώρα κατάληψη και τελειώσαμε. Σας πείσαν τελικά να μην συνεχίσετε? Κοιτάξτε, δεν μας πείσαν ακριβώς πώς πει το ανοίξαμε το σχολείο. Και εγώ ήμουν υπέρ της κατάληψης. Λογικό είναι, εντάξει, είναι κιόλας και η τρέλα της ηλικίας. Και πιστεύαμε περισσότερο ότι ήταν σωστό να γίνει κατάληψη. Αλλά συμφωνώ απόλυτα στο ότι, όπως λέει και η διευθύντρια, ότι εντάξει, δεν είναι τώρα λογικό κιόλας να κλείνεις ένα δημόσιο χώρο έτσι, με το έτσι θέλω. Σε συγκεκριμένη περίπτωση κιόλας μπορώ να πω ότι τα αιτήματα κιόλας που είχαμε δεν ήταν και τόσο αξιόπιστα, εντάξει, ότι ήταν λόγοι πραγματικοί. Αλλά υπό άλλες περιπτώσεις, αν ήταν κανονικοί λόγοι, κανονικά αιτήματα, πιστεύω θα μπορούσε να κλείσει το σχολείο. Θα είμαστε μαζί σας. Θα ήταν μαζί μας. Άρα λοιπόν τελικά πάλι λειτουργήσε η καλή επικοινωνία με τους μαθητές και τους καθηγητές. Ναι. Αυτό είναι που θέλω να κρατήσω εγώ. Ναι, εννοείται. Και σε περίοδο που τα σχολεία κάνανε πολύ μεγάλες καταλήψεις, άνω της μίας μέρας, νομίζω ότι το συγκεκριμένο σχολείο είναι παράδειγμα. Ναι. Εννοείται, εντάξει. Δίνει μια πολύ καλή εικόνα δηλαδή στη Νέα Σμύρνη το ότι το σχολείο έκανε μισή ώρα κατάληψη, δηλαδή δεν έκανε. Ναι. Οι γονείς τι λένε γι' αυτό? Ξεκινήσω από την τελευταία κουβέντα που είπες, ότι είναι παράδειγμα για τη Νέα Σμύρνη.
πιθανόν να είναι παράδειγμα για τους γονείς και για τους καθηγητές. Για τους μαθητές είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Έχω ακούσει πολλές φορές παιδιά να έρχονται να παρακαλάνε αφήστε με να κάνουμε μια κατάληψη γιατί οι άλλοι μας κοροϊδεύουν για φλόρους και έχει γίνει έθιμο δυστυχώς και πρέπει να το κάνουν για το έθιμο. Δεν έχουν καταλάβει την παραβατικότητα της ενέργειας της κατάληψης. Αν ήταν πράγματι κάτι σοβαρό, πρώτοι εμείς και οι γονείς και οι καθηγητές μαζί μας και τα παιδιά θα καθόμαστε απ' έξω να φωνάξουμε. Αλλά αυτό έχει καταντήσει για πλάκα και δυστυχώς πρέπει να κοπεί. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο οι υπεύθυνοι θα βρουν τον τρόπο να σταματήσει αυτή η τελειότητα πλέον των καταλήψεων και της μόδας. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι ο κάθε γονιός στο σπίτι συμβουλεύει το παιδί ενάντια στην κατάληψη και προσπαθεί, εάν υπάρχουν κάποια επιχειρήματα και κάποια αιτήματα, να του δώσει να καταλάβει ότι αυτά δεν είναι λόγοι για να καταληφθεί το σχολείο και να μην γίνει μάθημα. Είναι έτσι. Θα ήθελα να πιστεύω να είναι έτσι. Πλειοψηφία πάντα. Δυστυχώς υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν πολλές φορές και πολιτικές που προωθούν τα παιδιά και το έχω αντιμετωπίσει πολύ πιο έντονα στα λύκεια που είναι πιο όρημα υποτίθεται τα παιδιά που εκεί παρασύρονται έντονα από τους γονείς, από πολιτικές θέσεις κινούμενοι και υποκινούν με τέτοιες καταλήψεις. Μάλιστα. Λίγο πριν κλείσουμε θέλω να ρωτήσω προφανώς και τον Πρόεδρο και εσάς η σχέση σας με τη Δημοτική Αρχή. Έχετε επόπτη από τη Δημοτική Αρχή, είναι η κυρία Δελγιάννη, η οποία έχει επικοινωνία μαζί σας και σε κατευθύνσεις και σε χρηματική στήριξη, βοήθεια, υποχρεώση. Πώς πηγαίνει λοιπόν αυτή η σχέση μεταξύ της βοήθειας που σας παρέχει ο Δήμος και της βοήθειας που ίσως χρειάζεστε να σας παρέχει ο Δήμος? Λοιπόν, σε προσωπικό επίπεδο εξαιρετικά. Θα μιλήσουμε... Σε θεσμικό είναι η ερώτηση. Ναι, σε θεσμικό λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποια παράπονα, έτσι. Φανταστείτε ότι εγώ ζητάω αρκετά χρόνια το σχολείο να βαφτεί εσωτερικά. Δεν έχει ανταποκριθεί ο Δήμος. Τώρα υποθέτω ότι δεν έχει τη δυνατότητα. Υποσχέσεις όμως έχω πάντα κάθε φορά ότι ναι, θα γίνει. Δεν έχει γίνει. Ξαναλέω ότι σε προσωπικό επίπεδο όλοι οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί. Και στα οικονομικά, με την κυρία Γαλανοπούλου, τον κύριο Τόγκα, όλοι είναι θαυμάσια. Κάθε δύο μήνες περίπου εισπράττουμε όλα τα σχολεία ελάχιστα χρήματα, τα οποία, με τα οποία μάλλον... Θα μου δίνατε μία τάξη μεγέθους. Μία τάξη μεγέθους περίπου ανά δύο μήνες είναι... Ευρώ... Όχι, όχι, τα μισά... Πολύ λιγότερα. Πολύ λιγότερα, για δύο μήνες σας λέω. Βοηθούμεθα πάρα πολύ από τους γονείς. Αυτό που σας είπε ο κύριος Βάθης πριν, ότι οι γονείς δεν δίνουν χρήματα, δεν συμμετέχουν κτλ. Ξέρετε ότι τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε, βάζουμε κίνητρο. Το κίνητρο είναι η διασκέδαση των παιδιών. Από τότε που φτιάξαμε αυτή την αίθουσα των εκδηλώσεων, τα παιδιά μπορούν να κάνουν εδώ χορεοσπερίδες, κάνουν δύο το χρόνο. Ελεγχόμενη είσοδος εξωσχολικών, είναι εξαδέρφια τους και φίλοι τους. Με γονείς, με ζευγάρια γονέων, 10-15 άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν, με μένα και την υποδιευθύντρια που είμαστε εδώ, και κάνουμε ένα γλέντι μέσα με τις μουσικές τους και με αναψυκτικά, δίνοντας ένα αντίτιμο το οποίο το καθορίζει το 15 μελές και αυτά τα χρήματα, να ξέρετε, μας έχουν σώσει. Δηλαδή, έχουμε ολοκληρώσει την αίθουσα εκδηλώσεων από αυτά τα λεφτά. Έχουμε πάρει όλα τα ηχητικά, που είναι πανάκριβα. Τώρα με τα καινούργια να συνοήθηκα με τον πρόεδρο εδώ του 15 μελούς, θα έχουμε τα χρήματα και θα τα αξιοποιήσουμε πάρα πολύ για το χημείο και τη φυσική. Να πάρουμε τα kit για τα πειράματα. Γι' αυτό το σχολείο θα είναι πάντα σε πρώτη γραμμή, θα έχει καλά πράγματα. Τα δίνουν λοιπόν οι γονείς. Έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές αν τα ζητήσουμε έτσι, ούτε τα παιδιά θα ενεργοποιηθούν, ούτε οι γονείς. Έμεσα και με κίνητρο τη διασκέδαση. Εισπράττουμε λεφτά. Οπότε καταλαβαίνω για να το μαζέψω και λίγο ότι οι δραστηριότητες των παιδιών αλλά και η οικονομική προσφορά του συλλόγου. Ναι, μιλάμε τώρα για 3 ευρώ, 4 τέτοια. Χρηματοδοτούν ναι, κάποιο ναι, ναι. κομμάτι των δραστηριότητων σας γιατί ο Δήμος συμμετέχει με ένα πάρα πολύ μικρό. Με ένα στάνταρ δεν έχει χρήματα, αυτό ξέρουμε. Με ένα στάνταρ ποσό το οποίο εξυπηρετεί βασικά πράγματα. Αυτό το ποσό φθήνει ήταν μεγαλύτερο κατά το πρόσφατο παρελθόν. Να σας πω εγώ τώρα 3 χρόνια που είμαι εδώ.
κατέβηκε, ξέρω εγώ, και 100 ή 200 ευρώ. Παρ' όλα αυτά όμως ο Δήμος, κοιτάξτε, πρέπει τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, έτσι. Δηλαδή το χαρτί πια εμάς δεν μας υπολείπεται. Ο Δήμος μας το δίνει δωρεάν και χρησιμοποιούμε πολύ χαρτί. Μας εξυπηρετεί σε θέματα τεχνικής φύσεως, δηλαδή υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κτλ. Δεν έχει σιδεράδε, δεν έχει τόνα, δεν έχει. Ό,τι δεν είχε. Στο βάψιμο λίγο δυσκολεύει. Στο βάψιμο εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Το λέω, το εκφράζω το παράπονο. Χρειαστήκατε κατά το παρελθόν ίσως αίθουσες, είχατε θέμα με προκάτ, με τέτοια όχι, πράγματα. Όχι. Απλώς εγώ όταν ήρθα, όταν το παρέλαβα, είδα τα σχέδια, είδα ότι υπήρχε αίθουσα εκδηλώσεων η οποία. Εδώ ήταν αίθουσα τεχνολογίας κάτι άλλο, την αλλάξαμε, ο Δήμος μου βοήθησε, γκρεμίσαμε τις μεσοτυχίες και φτιάξαμε αυτό το οποίο μας εξυπηρετεί πάρα κανονική πολύ. Κανονική κατασκευή όμως. Κανονική, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Και ζητάμε και χορηγίες, συγγνώμη, αφού θα μας ακούσουν από το κανάλι σας. Όποιος επιχειρηματίας θα ήθελε, θα δεχτούμε με μεγάλη μας χαρά και θα περάσουμε και στο Λεύκο με τις ευχαριστίες μας. Οπότε ανταποδοτικά κάτι θα. Ναι, δηλαδή. Στην αίθουσα εκδηλώσεων θα θέλαμε, ξέρω εγώ, κάποιο air condition να μπει. Αυτά τα πράγματα, αν κάποιος μπορεί να μας δώσει. Γιατί είναι... Θα επιτρεπόταν διαφήμιση δηλαδή από ιδιώτη να μπει ένα λογότυπο ενός ιδιώτη. Να σας πω κάτι, επειδή εγώ ήμουν χρόνια στην Ευαγγελική Σχολή καθηγήτρια. Το Λεύκο που βγάζαμε, τουλάχιστον τα χρόνια. Ας πούμε, τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε και διαφήμιση, ας πούμε, του Βερόπουλου, σας λέω τώρα για παράδειγμα. Χορηγία. Ήταν χορηγία. Ένα άλλο βιβλιοπωλείο κάποτε μας έκανε. Εδώ το πρώτο Λεύκομα είχαμε και 2-3 πενιντάρικα, πήραμε από 3 επιχειρήσεις, ένα φαρμακείο, αλλά ήταν παλιοί μαθητές μας. Οι οποίοι προβλήθηκαν, αντίστοιχα με κάποιο ναι, μία σελίδα μέσα. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι κακό. Όχι, αντίθετα. Φτάνει να μην είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συνάφεια με την εκπαίδευση. Το θεωρώ απαράδεκτο. Δηλαδή, το δικό μας σχολείο να βάλει διαφήμιση φροντιστηρίου. Ναι, λογικό. Γιατί το έχω δει και αυτό. Πολύ αλλά λογικό. Νομίζω δεν είναι κακό. Όχι, αντιθέτως για μένα είναι πολύ παραδοσιακό. Ναι. Κύριε Βάθη. Η επικοινωνία με το Δήμο. Εγώ σαν πρόεδρος σχολείων πάρα πολλά χρόνια, κοντεύω 12 χρόνια, δεν έχω παράπονα στην φιλική σχέση που υπάρχει με όλους τους προσώπους του Δήμου. Αυτή την εποχή βέβαια υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, οι πιστώσεις έχουν μειωθεί κατά πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, οι φετινές δόσεις ακόμα που παίρνει από το Υπουργείο Οικονομικών ο Δήμος για το χώρο της εκπαίδευσης ακόμα δεν έχουν έρθει και προσπαθεί με κάποια λίγα χρήματα να μπαλώνει τρύπες σε σχολεία που κατά κύριο λόγο υπάρχουν και προβλήματα τεχνικά σε πολλά σχολεία. Είναι παλιά σχολεία και έχουν ανάγκες πολλές και τεχνικές. Και σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει δυσκολία. Οπότε για να το κλείσω, η σχέση σας με το Δήμο θέλει βελτίωση. Είναι ο Δήμος εδώ, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο πολύ. Να είναι λίγο περισσότερο έτσι αρρωγός. Το πρόβλημα είναι το οικονομικό, να μπορέσουν να βοηθήσουν περισσότερες πιστώσεις που πιστεύω ότι δεν ξεκινάει τόσο από το Δήμο όσο από τις κεντρικές υπηρεσίες. Πολλά έξοδα θέλουμε να κάνουμε και σου λέει «Α, ο Επίτροπος δεν το επιτρέπει να κάνουμε το έξοδο». Φτάνει και ψηλά, έτσι φτάνει. Θέλαμε να βάλουμε τις κουρτίνες, αλλά δεν θα το εγκρίνει ο Επίτροπος στην κουρτίνα. Είναι δυνατόν μέσα στην αίθουσα δηλώσεων να μην έχουμε τις κουρτίνες. Τις βάλαμε από την τσέπη μας κι αυτή. Είτε από τους γονείς, είτε από τις εκδηλώσεις, όπως κάνουμε και κάθε χρόνο ένα μπαζάρ χριστουγεννιάτικο. Τα χρήματα τα οποία μαζεύουμε απευθύνονται σε αυτό το χώρο του σχολείου και γι' αυτό ζητάμε και τη βοήθεια και των γονιών και των παιδιών σε αυτές τις εκδηλώσεις όσο μπορούν περισσότερο, γιατί γυρνάνε τα χρήματα πάλι στους ίδιους. Εγώ λοιπόν κλείνοντας από την πλευρά μου να πω ότι είστε ένα πολύ δραστήριο σχολείο. Είστε ένα σχολείο το οποίο δεν είναι στατικό, προχωράει μπροστά. Βλέπω ένα πολύ ξύπνιο παιδί στο πρόσωπο του Σπύρου, είναι ο πρόεδρος του 15 μελούς. Θα ξεκινήσω κλείνοντας ευχαριστώντας εσένα καταρχήν που μας μίλησες. Νομίζω ότι το να μιλήσεις παρουσία της διευθύντριάς σου και του Προέδρου του Συλλόγου Νέων είναι και για σένα κάτι τιμητικό. Πρόεδρε Σπύρο Βάθη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, για την άποψή σου και για τις προτάσεις σου. Και εσάς κύριε Βαγκουλάκη, σας ξανά ευχαριστώ. Θα χαρώ να σας ξαναδώ, θα χαρούμε να προβάλλουμε τις δραστηριότητες σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και είμαστε στη διάθεσή σας για να αναδείξετε οτιδήποτε θέματα θέλετε από το 5ο Γυμνάσιο. Να είστε καλά. Έχει σημασία το σχολείο να φαίνεται. Και μάλιστα αν κάνει κάτι καλό. Για τη διαδικτυακή τηλεόραση της Νέας Σμύρνης, Δημήτρης Πετρόπουλος. Από το 5ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης.